Φίλες και φίλοι του Ένωση.gr, καλησπέρα. Είναι 5η 14 Σεπτεμβρίου και είμαι ο Πάνος Λούπος στο σχολείο της ημέρας. Πέρασε αυτή η διακοπή λόγω των εθνικών ομάδων. Πάντα μας φαίνονταν βουνό όταν είχε διακοπές στο πρωτάθλημα. Πόσο μάλλον τώρα που έχουμε μια καλή ΑΕΚ, μια δυνατή ΑΕΚ και μάλιστα στη Νέα Φιλαδέλφεια. Και παιχνίδι κάθε μέρα να μας έδινες, όχι απλά δεν θα λέγαμε όχι, αλλά θα ήταν η χαρά μας. Εν πάση περιπτώσει, ήταν κάποιες μέρες που πέρασαν με δυσκολία, ήταν οι μέρες που ολοκληρώθηκαν και οι μεταγραφές, ακόμα και για τους ελεύθερους, όλες οι ομάδες έχουν ολοκληρώσει τα ρόστερ τους και επί της ουσίας μπορεί να πει κάποιος ότι τώρα ξεκινάει η μάχη του πρωταθλήματος, γιατί είχαμε και τα ευρωπαϊκά μάτς, ποιος θα προκριθεί, πού θα παίξει κτλ. Εν πάση περιπτώσει, η ΑΕΚ βέβαια έχει αυτό το μείον 2 με την κέλα που είχε κάνει κόντρα στον Πανσεραϊκό και αυτούς τους βαθμούς πρέπει από κάπου να τους βρει, αλλά είναι δεδομένο ότι για όλες τις ομάδες το πρωτάθλημα ουσιαστικά ξεκινάει τώρα. Υπάρχει την Κυριακή το πολύ μεγάλο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, το πρώτο ντέρμπι της σεζόν, και οι δύο ομάδες θα θέλουν να δείξουν τη δυναμική τους. Η διαφορά είναι ότι η ΑΕΚ το έχει αυτό το παιχνίδι μέσα στην έδρα της και οφείλει εντός εισαγωγικών να το πάρει, να δείξει και στον αντίπαλο αλλά κυρίως τον ίδιο στον εαυτό ότι έχει τον πρώτο λόγο και για φέτος, ότι δεν είναι διατεθειμένη να δώσει τα σκύπτρα σε κάποιον αντίπαλο, αλλά κυρίως είναι ένα παιχνίδι που μετράει το βαθμολογικό. Βέβαια, για τον κόσμο της ΑΕΚ γνωρίζουμε πολύ καλά ότι είναι πάρα πολλοί λόγοι για τους οποίους θέλει να κερδίζει πάντα τον Ολυμπιακό, όπως θέλει να κερδίζει πάντα και τον Παναθηναϊκό, αλλά για την ομάδα αυτό που μετράει είναι το βαθμολογικό. Ποιος θα πάρει δηλαδή τους 3 βαθμούς και φυσικά, επειδή μιλάμε για ντέρμπι ανάμεσα σε δύο ομάδες που θα διεκδικήσουν το πρωτάθλημα, αντιστοίχως δεν είναι μόνο ποιος παίρνει τους 3 βαθμούς, αλλά και ποιος χάνει τους 3 βαθμούς. Είναι αυτό που λέμε εντός αγωγικών εξάποντο. Είναι ένα παιχνίδι που δεν νομίζω ότι χωρά ιδιαίτερες αναλύσεις, καθότι είναι το πρώτο ντέρμπι της σεζόν. Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των ομάδων τα ξέρουμε. Ο Ολυμπιακός έτσι είναι πιο άγνωστος χ. Γιατί έχει αλλάξει πολύ περισσότερο σε σχέση με πέρυσι. Η ΑΕΚ έχει κρατήσει τον ίδιο αναλύωτο κορμό της, έχει κάνει και κάποιες ποιοτικές προσθήκες. Θεωρητικά μπορεί να είναι φέτος ένα κλικ πιο πάνω, αφού έχει και τον Αλμέιδα από πέρυσι και δεν ξεκινάει χτίσιμο από την αρχή. Υπάρχουν οι απουσίες και στις δύο ομάδες. Εν πάση περιπτώσει, πραγματικά είναι ένα ντέρμπι με όλα του τα χαρακτηριστικά, αλλά επαναλαμβάνω, με την ΑΕΚ να το παίζει στην έδρα της, άρα να έχει την υποχρέωση να το πάρει περισσότερο από τον αντίπαλο. Γενικότερα μπαίνουμε σε μια διαδικασία σερί αγώνων με Ελλάδα και Ευρώπη. Μάλιστα για την ΑΕΚ υπάρχει αυτή η ιδιαιτερότητα του προγράμματος που έχει καπάκια και τον Παναθηναϊκό στο πρωτάθλημα και ενδιάμεσα το πιο δύσκολο παιχνίδι που θα μπορούσε να έχει στην Αγγλία με την Brighton. Είναι ακόμα όμως νωρίς στη σεζόν. Αυτό που έχει σημασία είναι να έχεις πάντα μια επαφή οπτική με την κορυφή, αν δεν μπορείς να είσαι στην κορυφή, να είσαι πολύ κοντά, γιατί άμα το χάσεις και κυνηγάς, δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι μετά μπορεί να το ανατρέψεις. Το έκανε πέρυσι δηλαδή η ΑΕΚ και ανέτρεψε αυτή τη διαφορά το μείον 8 από τον Παναθηναϊκό, δεν σημαίνει ότι μπορείς να το πετυχαίνεις κάθε μέρα έτσι και κάθε σεζόν. Καλό είναι για την ΑΕΚ και σημαντικό πλεονέκτημα ότι στην έδρα της τουλάχιστον θα έχει πάντα και φέτος μόνιμο sold out. Είναι και αυτό που έγραψα και στο blog, ένα μόνιμο μειονέκτημα που είχε τα προηγούμενα χρόνια, το έχει ως πλεονέκτημα τώρα, γιατί η ΑΕΚ είναι η μοναδική ομάδα από όλες, για να ξέρουμε τι λέμε, που γεμίζει το γήπεδό της με πολύ κόσμο, με 30-32.000 κόσμο. Επομένως, ξεκινάμε, μπαίνουμε στη διαδικασία για τα καλά του πρωταθλήματος. Πάντα πρέπει να σκεφτόμαστε ότι το πρωτάθλημα είναι ο πρώτος στόχος. Οι πέμπτες, όταν θα έρχονται και θα έχουν Europa League, θα ρούφαν ενέργεια από όλες τις ομάδες. Επομένως, εκεί δεν μπορεί να πει κάποιος άλλος γιατί σε μένα και όχι στον άλλον. Θα παιχτεί επίσης όρις αυτή η διαδικασία. Ξέρουμε τι θα αντιμετωπίσουμε, ξέρει τι θα αντιμετωπίσει η ΑΕΚ στο πρωτάθλημα, το είδαμε και πέρυσι, φέτος ήταν ακόμα περισσότεροι και μιλάω για την τοξικότητα, μιλάω για την προπαγάνδα, μιλάω για όλα αυτά που θα διαβάσουν
τα ματάκια μας και θα ακούσουν τα αυτάκια μας. Εν πάση περιπτώσει, ένεση ανοσίας για όλους μας και κοντά στην ομάδα με πίστη, με ένωση και όλα θα πάνε καλά. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο, τα λέμε την Κυριακή στη Νέα Φιλαδέλφεια.